Είσαι ερωτευμένη. Πού τα βλέπεις? Είδα μέσα και το φίλο σου. Α, είχαμε καιρό να σε δούμε με κάποιο σύντροφο. Είμαι καλά και δεδομένων των συνθηκών είμαι καλά. Είσαι ερωτευμένη? Σάσα μου, γλυκιά μου. Τι κακό είναι? Όχι, αλλά είπαμε να τα πούμε στην κάμερα και να πούμε τι κάνουμε, τα νέα μας. Αφού ξέρεις, τα προσωπικά είναι μια κατηγορία που δεν τα μοιράζομαι. Τα νιώθω λίγο μετά αποδυναμωμένα. Και ντρέπομαι, αλλά αισθάνομαι ότι είναι πράγματα που ο καθένας τα έχει για τη ζωή του και όταν μετά τα μοιράζεται δεν έχουν την ίδια δύναμη. Θα έκανε η Μαρία Μπακοδήμου δεύτερο γάμο? Τρίτο. Δεύτερο έχει κάνει. Α, τρίτο. Ναι, ρε χαζό. Α, δεν το ξέρα. Ναι. Θα έκανε τρίτο γάμο? Δεν έχω ιδέα. Τρίτο παιδί? Είναι λίγο δύσκολο. Σας βλέπω στην εκπομπή ότι ασχολείστε πολύ με τον Λιάγκα. Τι είναι αυτό που σας οθεί να ασχολείστε με αυτόν τον άνθρωπο? Η προσωπικότητα του ατόμου, η άνεσή του να εκτίθεται. Χαιρόμαστε πάρα πολύ να υπάρχουν τέτοια πρόσωπα. Είναι, ξέρεις, βούτυρο στο ψωμί. Θέλω να σου πω ότι η εκπομπή μας έχει μια νέα στήλη με τη Φέη. Που καθαρίζει σπίτια. Α, το μαθες. Α, τη διάβασα σε ένα blog. Μα το συζητάς, φυσικά. Σε ενδιαφέρει να... Δύο αγόρια στην εφηβεία, θα μαζεύει κάλτσες από παντού, τσάντες από παντού, βιβλία, ποδοσφαιρικά. Θα περάσει τέλεια. Δηλαδή θέλεις να έρθεις? Φυσικά. Έχεις βρώμικα πράγματα, το σπίτι έχει θέμα? Έχω βρώμικα πράγματα.